ξεκάθαρα στάση αναμονής εν ώψη τη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup το μεσημέρι. Αργά έχουμε δείπνο εργασία στις Βρυξέλλες των Ευρωπαίων ηγετών. Ξεκινάει η Σύνοδο Κορυφής και αύριο βέβαια θα είναι η δεύτερη μέρα συνεδρίασης για τη Σύνοδο Κορυφής. Θα τα δούμε βέβαια αυτά αναλυτικότερα στη συνέχεια του Market Live. Τώρα εμείς επανερχόμαστε στην κουβέντα μας με τον κύριο Γιώργο Παπαλέξη, είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Οίκου Ζολώτας. Μιλήσαμε για την πορεία της αργυροχρυσοχοΐας, κύριε Παπαλέξη. Το θέμα είναι να δούμε τι κάνει και ο Οίκος Ζολώτας εν μέσω κρίσης. Ποια είναι η πορεία σας μέχρι τώρα, τουλάχιστον το 2011 που ήταν μια δύσκολη χρονιά, και τι περιμένετε το 2012, πόσο θωρακιστείτε κι εσείς από μεριά σας για να αντιμετωπίσετε την κατάσταση αυτή που μόλις περιγράψαμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, από το 2008 μέχρι και σήμερα είναι πτωτικές οι χρονιές στις οποίες ζούμε εμπορικά, λόγω της ύφεσης τις οποίες γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Αλλά παράλληλα, εμείς κοιτάζουμε να προσαρμοστούμε πολύ γρήγορα στα νέα δεδομένα της αγοράς και ο μόνος δρόμος είναι η εξωστρέφεια. Η εξωστρέφεια σημαίνει ένα κλασικό όνομα όπως είναι το δικό μας και χρόνια στην αγορά. Ήδη έχει αναπτύξει ένα δίχτυο εξαγωγών στο εξωτερικό, αλλά κοιτάζουμε να το τονίσουμε πολύ πιο δυναμικά μέσα στο 2012 και στο 2013. Υπάρχει λοιπόν μία αναδομή στο εσωτερικό στην εταιρεία μας, ώστε να οργανώσουμε τα τμήματα για να μπορέσουμε να βγούμε πιο δυναμικά σε νέες αγορές οι οποίες γνωρίζουν μία ανάπτυξη. Όταν λέω νέες αγορές, εννοώ οι αγορές οι οποίες έχουν μία δυναμική, ειδικά στα είδη πολυτελείας, είναι η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία. Εντάξει, η Αμερική ήταν πάντοτε μία καλή αγορά, όπως και η Ιαπωνία. Και κοιτάζουμε, γιατί είμαστε ήδη παρόν σε μερικές από αυτές τις αγορές, όπως είναι και τα Αραβικά Εμιράτα, απλά λειτουργούμε σε ιδιωτικές εκθέσεις, γιατί έχουμε ένα δίκτυο πελατείας, private clientele, το οποίο εξυπηρετούμε προσωπικά. Τώρα από εκεί και πέρα κοιτάζουμε να αναπτύξουμε ένα δίκτυο πιο δυναμικό, εμπορικό, το να υπάρχουμε στις αγορές μέσω διάφορων συνεργασιών τις οποίες έχουμε αρχίσει. Υπάρχει κάποια που θα μπορούσαμε να, στην οποία μπορείτε να αναφερθείτε? Κοιτάξτε να δείτε. Στο Ντουμπάι π.χ. Θα κάνουμε μία έκθεση σε κάποιο ξενοδοχείο το Μάιο, όπου έχουμε ήδη κάποιους καλεσμένους και πάρα πολύ δυνατούς πελάτες οι οποίοι θα έρθουν να μας επισκεφτούν. Αλλά αυτές είναι εκθέσεις στοχευμένες. Κοιτάζουμε, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα υπάρχει δυνατότητα από τις ελληνικές εταιρείες, εάν εφαρμόσουν τις τεχνικές branding σωστά και καταφέρουν να έχουν ένα ποιοτικό και καλό προϊόν, να βάλουν δυναμική για να πετύχουν τις εξαγωγές. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος, γιατί βλέπουμε πραγματικά ότι πλέον η ελληνική αγορά θα δυσκολευτεί πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Και όχι μόνο αυτό. Τώρα που η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο και στο επίκεντρο εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει ακουστεί παντού, ακούνε γκρίς, μήπως ευαισθητοποιηθούν και καλύτερα οι ξένοι, οπότε στηρίξουν περισσότερο ελληνικές εταιρείες στο εξωτερικό. Οι ξένοι μπορεί, ναι. Οι Ευρωπαίοι έχω αμφιβολίες γι' αυτό, γιατί κατά κάποιο τρόπο έχουμε χτίσει με όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία έχουν γίνει, τουλάχιστον οι κεντροευρωπαίοι, ένα μεγάλο ποσοστό, νομίζω ότι άσχημη εικόνα. Έχουν μια άσχημη εικόνα και έχω κάποια παραδείγματα προσωπικά, ας πούμε, που έχω αντιμετωπίσει το τελευταίο καιρό, που είναι πολύ αρνητικά, δηλαδή σαν αντιμετώπιση προς μια ελληνική εταιρεία και σε συνεργάτες με τους οποίους δουλεύαμε χρόνια. Μάλιστα. Φαντάζομαι για τις συναλλαγές που έχουν να κάνουν, που έχουν σχέση με... Με συναλλαγές, με πελάτες, με προμηθευτές που έχουν μία αντιμετώπιση ότι δεν θέλουμε να δώσουμε χρήματα στους Έλληνες, τους οποίους θεωρούν εντός εισαγωγικά απατεώνες, κλέφτες κτλ. Κάτι, ας πούμε, που ακούγεται, και αυτό ευθύνονται και τα μίντια, πιστεύω, πάνω σε αυτό, ότι έχουν δημιουργήσει μια πολύ κακή εικόνα της χώρας μας. Σίγουρα. Και αυτό πρέπει να το ξαναχτίσουμε. Το κλίμα το άσχημο συνεχίζει να επικρατεί. Υπάρχει αυτή η συνεχώς αβεβαιότητα με το τι θα γίνει με τη χώρα μας και βέβαια εμείς φροντίζουμε όλο ένα και να ενθαρρύνουμε αυτό το άσχημο κλίμα με τα εσωτερικά και ειδικά τα πολιτικά θέματα της Ελλάδας, τα οποία δεν λύνονται και βγάζουν μια κατάσταση ασυνεννοησίας, θα λέγαμε, στο εξωτερικό.
Και μην πω και πλήρης διάλυσης της χώρας. Ακριβώς, ειδικά και για το τουρισμό. Ο τουρισμός, το οποίος είναι βιωτικός και για τις ελληνικές εταιρείες όπως είμαστε εμείς, γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλοί τουρίστες οι οποίοι έρχονται, μένουν σε καλά ξενοδοχεία, έρχονται και ψωνίζουν ελληνικό κόσμημα ή τα ελληνικά προϊόντα. Λοιπόν, όταν βλέπουμε ότι έχουμε πτώση στο τουρισμό, δεν είναι μόνο η άμεση πτώση η οποία γνωρίζει ο τουριστικός κλάδος, αλλά είναι και όλες οι εταιρείες οι οποίες ζουν από το τουρισμό, όπως είμαστε και εμείς. Μάλιστα. Άρα εσείς, μιας και έχετε και ένα προϊόν πολυτελείας, στρέφεστε στην εξωστρέφεια για να θωρακιστείτε καλύτερα για τα χρόνια που έρχονται και σίγουρα θα είναι δύσκολα. Σίγουρα. Εποχές που το ελληνικό επιχειρήν δεν θα έχει βιώσει μέχρι στιγμής. Τώρα σχετικά με τα είδη πολυτελείας, ποιες είναι οι προοπτικές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό? Κοιτάξτε, υπάρχει μία, για τα είδη πολυτελείας, υπάρχει μία στροφή στα είδη τα οποία έχουν πραγματική αξία. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ειδικά στην Ελλάδα, ξεκαθαρίζεται το τοπίο. Βλέπουμε ότι οι καταναλωτές θέλουν να βρίσκουν, δηλαδή, το είδος το οποίο εμπιστεύονται. Κάποιο είδος το οποίο έχει ένα brand name χρόνια, ξέρουν ότι υπάρχει ποιότητα, ξέρουν ότι η ποιότητα δεν θα πέσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για κάποιες εταιρείες όπως είμαστε εμείς και έχουμε δώσει ένα μεγάλο αγώνα μέχρι σήμερα και συνεχίζουμε να το δίνουμε. Ωστόσο, μπορεί να κατεβάζουμε κάποιες εγκάμες και να προσφέρουμε προϊόντα τα οποία ή δημιουργίες οι οποίες είναι πιο οικονομικές, αλλά ποτέ δεν θα συμβιβάσουμε την ποιότητά μας. Και αυτό το βλέπουμε στην πελατεία, η οποία συνεχίζει και μας εμπιστεύεται. Τώρα, παγκοσμίως, βλέπουμε ότι ειδικά στις νέες ανερχόμενες αγορές, παρόλο που υπάρχει μια κρίση, βλέπουμε ότι τα είδη πολυτελείας πάνε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μια τρομερή ανάπτυξη. Γιατί αυτό? Γιατί υπάρχει ανατροπή, θα έλεγα, σε ανθρώπους οι οποίοι κερδίζουν πολλά χρήματα μέσα σε μια οικονομική κρίση και οι οποίοι έχουν τη δίψα στο να ξοδέψουν στα είδη πολυτελείας και να αποκτήσουν ένα status symbol ή να συνεχίσουν να ψωδέψουν. Δηλαδή, το 2011 ήταν η καλύτερη χρονιά για την Bentley λόγω των αγορών που κάναν στην Κίνα οι Κινέζοι καταναλωτές. Έτσι, είναι λίγο παράδοξο αυτό το θέμα τα είδη πολυτελείας και την οικονομική κρίση παγκοσμίως, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μέσα και μιας και αναφερθήκαμε σε είδη πολυτελείας και στο χρηματιστήριο του Παρισιού, Louis Vuitton ήταν από τους πρωταγωνιστές που έκλεισε το 2011 στα κέρδη, σαν τίτλος μετοχής. Βέβαια, αυτοί οι μεγάλοι ομίλοι έχουν οργανωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό στο να μπουν σε αυτές τις ανερχόμενες αγορές, στο να εκπαιδεύσουν τους καταναλωτές, στο να ψωνίζουν τα προϊόντα τους. Δηλαδή, όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία. Μιλάμε για τεράστιες αγορές οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλο potential. Μάλιστα. Άρα, με ένα μικρότερο περιθώριο κέρδους, θεωρείτε ότι όλες οι επιχειρήσεις με είδη πολυτελείας θα μπορέσουν σιγά σιγά τουλάχιστον και να θωρακιστούν και να διατηρηθούν στα χρόνια που έρχονται και δει το 2012 και 2013 που αναμένεται να είναι πολύ δύσκολο. Σίγουρα, με μια στρατηγική το να επιλέξουν σωστά τις αγορές τους και να κάνουν μια διεύρυνση προϊόντων όπως έχουν κάνει όλες οι εταιρείες. Δηλαδή το να έχουν προϊόντα τα οποία είναι και οικονομικά για όλες τις κοινωνικές τάξεις και πάρα πολύ ακριβά, που είναι στην ουσία στην πυραμίδα των προϊόντων τους και αυτό αντιπροσωπεύει την δουλειά τους και την τέχνη τους. Γιατί όταν μιλάμε για ένα είδος πολυτελείας, μην ξεχνάμε ότι έχει να κάνει με τέχνη, γιατί εμπλέκονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταλέντο και είναι παθιασμένοι με το επάγγελμά τους. Μάλιστα. Και τώρα, σχετικά με την δική σας εκτίμηση, μιας και είμαστε εδώ των αγορών, μια εκτίμηση για το χρυσό. Θεωρείτε ότι θα ανέβει κι άλλο? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ήδη που λέγαμε ότι είχε σταθεροποιηθεί, ήδη γνώρισε ένα 3% μέσα στο τελευταίο μήνα. Πιστεύω ότι εάν συνεχίζουμε και γνωρίζουμε αυτή την ύφεση και αυτή την αστάθεια, ας πούμε, την οικονομική παγκοσμίως, θα συνεχίσει να ανεβαίνει σταδιακά. Δεν θα ανέβει πλέον όπως ανέβηκε πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε 3 χρόνια, αλλά νομίζω ότι θα συνεχίζει και θα ανεβαίνει. Πολλοί ειδικοί και οικονομολόγοι λένε ότι θα σταθεροποιηθεί στις 2.000 δολάρια την ουγγιά. Τώρα δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι πάει μπροστά εκεί. Ναι, θα πρέπει κάποια στιγμή, γιατί πραγματικά εκτοξεύθηκε. Θεωρείται βέβαια και το ασφαλές καταφύγιο των επενδυτών, όπου σε οποιαδήποτε στιγμή υπάρχει αβεβαιότητα, στρέφονται εκεί. Το βλέπουμε και καθημερινά, άλλωστε. Μόλις υπάρξει μια αβεβαιότητα γενικότερα, είτε σε Ευρώπη, είτε
στην Ευρωζώνη, βλέπουμε τοποθετήσεις ξαφνικά μέσα στη μέρα σε συμβόλαια στη τιμή σπότου χρυσού. Αυτό βέβαια είναι το σίγουρο καταφύγιο, ότι δεν είναι μια επένδυση στην οποία θα κερδίσεις χρήματα ο χρυσός, αλλά σίγουρα δεν θα χάσεις. Τα χρήματά σου θα έχουν την ίδια αξία την στιγμή όταν αγόρασες το χρυσό και όταν θα το πουλήσεις. Ανάλογα με τη τιμή φιάκ των ισοτιμίων. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό, είναι ότι δεν είναι ένα προϊόν το οποίο είναι κερδοφόρο σαν επένδυση τόσο πολύ. Απλά είναι σίγουρο, είναι μια σίγουρη επένδυση, το οποίο δεν χάνει την αξία του, έτσι το έχει δείξει τουλάχιστον η ιστορία. Και δεύτερον, ότι συνεχίζει να ανεβαίνει, γιατί υπάρχουν όπως αυτές οι μεγάλες ανερχόμενες αγορές, όπως είναι απλά μαθηματικά η Κίνα και η Ινδία, που έχουν κάνει μεγάλες, δηλαδή αγοράζουν επενδυτικό χρυσό. Εκτός από την Ινδία που αγοράζει και φυσικό χρυσό λόγω της παράβασης που έχουν στο να αγοράζουν πάρα πολλά κοσμήματα για τις γυναίκες τους. Αυτά τα δύο παίζουν και επηρεάζουν την τιμή του χρυσού συνεχόμενα. Μάλιστα. Και μία εκτίμηση για το ασήμι, το οποίο και αυτό ενισχύθηκε. Το ασήμι ενισχύθηκε σημαντικά. Νομίζω ότι το ασήμι, εντάξει, ενισχύθηκε, έχει φτάσει σε μία ήδη καλή τιμή. Νομίζω ότι δεν θα έχει τρομερές διακυμάνσεις το ασήμι από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι έχει λίγο σταθεροποιηθεί. Εντάξει, μπορεί να γνωρίσουμε ένα 10% πάνω, ένα 10% κάτω, αλλά νομίζω ότι πλέον τουλάχιστον για αυτό το χρόνο θα βρεθούμε εκεί. Μάλιστα. Και κλείνουμε με το αγαπημένο των γυναικών. Ναι. Πολύτιμο λίθο και διαμάντι. Και το διαμάντι. Το διαμάντι, κοιτάξτε, είναι μια τελείως διαφορετική αγορά, γιατί είναι πολύ κλειστός ο κύκλος, στον οποίο. Δηλαδή πώς κοστολογούνται οι τιμές των διαμαντιών. Αυτός είναι αρκετά κλειστός κύκλος, γιατί ελέγχεται, ας πούμε, από μια κάστα ανθρώπων, αλλά η τιμή των διαμαντιών ανέβηκε λόγω του ότι αυξήθηκε η ζήτηση. Και έτσι ήθιστε άλλωστε. Έτσι ήθιστε. Αυξήθηκε η ζήτηση και ειδικά στις καλές ποιότητες διαμαντιών δεν υπάρχει τόσο πολύ, εκτός από τη ζήτηση, δεν υπάρχει τόσο πολύ προσφορά, ακριβώς. Δεν υπάρχει τόσο πολύ προσφορά, ειδικά στις καλές ποιότητες διαμαντιών. Και γι' αυτό γνωρίζουμε μία αύξηση στις τιμές. Μάλιστα. Οπότε αυτή αναμένεται να σταθεροποιηθεί ή να αυξηθεί κι άλλο. Νομίζω, αν αυξηθεί κι άλλο, σίγουρα θα είναι τόσο απρόσιτα που πλέον. Για τα διαμάντια που είναι πολύ καλής ποιότητας, σίγουρα θα αυξηθεί, γιατί βρίσκονται όλο και πιο δύσκολα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαλέξη, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο κεντρικό στούντιο του SBC. Είδαμε και την πορεία του οίκου Ζολώτα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία φέτος, που θα είναι μια δύσκολη χρονιά, όχι μόνο για την δική σας εταιρεία, για όλο τον κλάδο της αργυροχρυσοκοίας. Και θα ήθελα να σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια και για την επιλογή του κοσμήματος που φοράτε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι Ζολώτας. Είναι Ζολώτας, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.